Με τι γίνεται όμως τώρα με τους ημιυπαίθριους, τι γίνεται με την έκδοση οικοδομικών αδειών, ποιος είναι ο νόμος ο οποίος ισχύει για όλους εσάς που ετοιμάζεστε τώρα να χτίσετε ή να αγοράσετε σπίτι. Ο Νίκος Ογκριλάκης στην αίθουσα στο στούντιό μας στη Μουρούζη θα μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ για να τα βάλουμε στη σειρά τα πράγματα. Με τι γίνεται τώρα και με τους εργαζόμενους στα προγράμματα Stage. Είναι κοντά μας ο κύριος Ρωμανιάς μαζί με τον Θάνο τον Τζίρο, τον υποδεχόμαστε. Επιστημονικός συνεργάτης για ΣΕΑΔΕ 2, ο κύριος Ρωμανιάς. Καλημέρα σας. Καλή σας. Η δοκιμαστική υπηρεσία. Η δοκιμαστική σύνδεσή μας για να μας δώσεις, Αλκίθ, ένα θέμα που ενδιαφέρει σε πάρα πολλούς. Τι αλλαγές προωθούνται για την θητεία? Ακριβώς, σύμφωνα με ανακοίνωση. Ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε με τον Θάνο τον Τζίρο και τον κύριο Ρωμανιά σε συζητήσεις που έχουμε μετά τη χθεσινή ημέρα. Ανοίγει. Να σηκωθώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θάνο, σε ευχαριστούμε και σένα. Και... αλλάζουμε θέμα κλίμα και καλωσορίζουμε στη Μουρούζη, στο στούντιό μας στη Μουρούζη, τον συνάδελφο από το Βήμα, τον κύριο Ηλία Κανέλη. Κύριε Ρωμανιά, εσάς βλέπω εγώ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα τα λέμε έτσι πιο συχνά. Κύριε Κανέλη, γεια σας. Και είπα πόσο μοιάζετε του κύριου Ρωμανιά. Καλημέρα. Θέλω να σας γνωρίσω. Καλά είσαστε? Είμαι καλά, ευχαριστώ. Είμαι στα νέα, όχι στο Βήμα, και εργάζομαι στο Βήμα. Στα νέα, ναι. Γείτονες, αδελφάκια. Γείτονες. Ναι, στον κάτω όροφο. Τώρα εδώ ολόκληρο πρόσωπο κοντέψαμε.